Να σας καλησπερίσουμε στην καθιερωμένη εκδήλωση πριν την έναρξη του τουρνουά, που μέσα σε αυτή την σημερινή συνέντευξη, αν το θέλετε, την καθιερωμένη, θα κάνουμε την επίσημη ανακοίνωση για, για το τουρνουά που αρχίζει 14, 15, 16 Ιουλίου. Είναι η 12η συνεχή χρονιά την οποία κάνουμε αυτή την οργάνωση, ο Σίγμα Κάπα Νικόπολη. Ο σύλλογος ο οποίος τόσα χρόνια πολεμά για την αναβάθμιση του αθλητισμού στην Πρέβεζα, για την ανάδειξη του αθλήματος του μπάσκετ, και προσπαθούμε με αυτή την εκδήλωση, την οποία επαναλαμβάνω την κάνουμε για 12 συναυτά έτη και με μια άλλη προσέγγιση όσον αφορά γιατί την κάνουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε σήμερα εδώ και να, με την ευκαιρία αυτή, να πούμε σε όλο τον κόσμο να επισκεφτεί τα γήπεδα στην Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Δήμο Πρέβεζας και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, οι οποίοι είναι συνδιοργανωτές όπως και κάθε χρόνο. Να ευχαριστήσουμε τα συνεργεία του Δήμου, την οποία βοηθήσε στην καθημερινότητα και στις αθλητικές καταστάσεις όσον αφορά την αναβάθμισή τους. Φυσικά να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Γεωργάκο και τον Στράτο τον Ιωάννου, τους δύο συμπολίτες μας, οι οποίοι εκπροσωπούν το Δήμο και την Περιφέρεια, για τη βοήθειά τους που δίνουν κάθε χρόνο. Ο αγαπημένος Απόστολος Σταυρίδης, ο πρόεδρος ο Στάθης και ο Στάθος ο Γκέλης, που είναι πρόσωπος της οικογένειας Γκέλη, η οποία είναι η μεγάλη χορηγή της φετινής διοργάνωσης. Θα σας πούν δύο λόγια για την φετινή διοργάνωση και επαναλαμβάνω από τη μεριά μου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου εδώ σε αυτό το όμορφο χώρο, δίπλα από τη θάλασσα, έναν ονειρωμένο τόπο που συνδυάζει και τον αθλητισμό και την αναψυχή. Για 12η χρονιά συνδιοργανώνουμε το τουρνουά. Δεν θα γινόταν όμως και χωρίς τους χορηγούς μας. Ένας εκ των οποίων ο βασικός χορηγός είναι η οικογένεια Γκέλη, που είναι ο δίπλα μας ο Σταύρος, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθούν στο να στήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Όλους τους χορηγούς που λίγο ή πολύ δίνουν από το εστέρημά τους για να μας βοηθήσουν, και βέβαια όλα τα μέλη του συλλόγου που εθελοντικά συμμετέχουν για να διοργανώσουμε μια άρτια οργάνωση, που για να δώσουμε ένα κίνητρο και στην περιοχή να επισκεφτεί τον τόπο κόσμος και από άλλες περιοχές. Στάθη. Ναι, και εγώ από τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ σήμερα. Να πω ότι τα γηπεδάκια θέλουμε να είναι γεμάτα και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Θέλουμε να έρθει κόσμος να διασκεδάσει, να παίξει, να χαρεί. Μέχρι στιγμής έχουμε 90 δηλώσεις. Ελπίζουμε ότι μέχρι και αύριο θα φτάσουμε τις 100. Θέλουμε τον κόσμο να έρθει να συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή. Είναι γιορτή για μας. Έχει αρκετό κόπο για να το φτιάξουμε. Και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ο κόσμος ανταποκρίνεται και δεν έρχεται μόνο από την Πρέβεζα αλλά και από άλλες περιοχές. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους χορηγούς μας. Να ευχαριστήσω και το Δήμο και την Περιφέρεια και το Επιμελητήριο, το οποίο βοηθάνε κάθε χρόνο σε αυτή τη διοργάνωση για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να τα φέρουμε σε πέρας. Να ευχαριστήσουμε και τους εθελοντές μας, να ευχαριστήσουμε τους προπονητές της ομάδας, οι οποίοι θα είναι εδώ το τριήμερο για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να διασκεδάσουμε. Ξέρουμε ότι οι συνθήκες δεν θα είναι και οι καλύτερες, αναμένεται να έχει αρκετή ζέστη. Γι' αυτό ίσως αναγκαστούμε να ξεκινήσουμε λίγο πιο αργά το πρόγραμμά μας και να το πάμε όσο το δυνατόν πιο πέρα, λίγο να φτάσουμε και στις 10.30 και 11 η ώρα. Ελπίζουμε να έρθετε, να το χαρείτε, να περάσετε όμορφα, να διασκεδάσετε μαζί μας. Ευχαριστώ. Η επίσημη. Λοιπόν, τους επίσημους προσκεκλημένους για φέτος, τους οποίους περιμένουμε με πολύ χαρά, είναι ο Βασίλης Οξανθόπουλος, ο οποίος είναι διεθνής και παίκτης της ΑΕΚ, είναι ενεργός αθλητής. Και βέβαια ο Άγγελος ο Κορονιός, ο παλέμαχος, ο παίκτης του Περιστερίου και της ΑΕΚ, ο οποίος θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να βρίσκεται εδώ μαζί μας και τους οποίους περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά και να τους βραβεύσουμε το Σάββατο το απόγευμα. Μαζί με τους φορείς οι οποίοι θα παρευρίσκονται Το Σάββατο 7.30 με 8 οι συνδιοργανωτές και οι φορείς
και εκπρόσωποι του Λουμπαρίου θα είναι εδώ για να τιμήσουν τους υψηλούς καλεσμένους μας. Αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι η προσέγγιση την οποία έχει το Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί την Νικόπολη τα τελευταία 5 χρόνια, είναι η βοήθεια που θέλουμε όσον αφορά τις υποδομές από το Δήμο να είναι οι καλύτερες, έτσι ώστε τα παιδιά και μόνο τα παιδιά να μπορούν να περνούν τους καλοκαιρινούς μήνες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ώρα τους εδώ, με ασφάλεια όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, να έχουν μια τάξη αν είναι δυνατόν, και μέχρι τώρα με την πίεση ημών όλων και με τη θέληση φυσικά του Δήμου όλα αυτά πάνε καλά. Από την άλλη μεριά θέλω να παρακαλέσω τους αθλητές, επειδή για μας είναι γιορτή και ποτέ δεν δίδαμε αυτή την διοργάνωση και δεν την κάναμε υπό την σκέπη κάποιου φορέα άλλου αθλητικού. Θέλουμε οι αθλητές να το βλέπουν σαν γιορτή. Σε αυτό κάνω μια παράκληση, γιατί εμείς, παρόλο ότι έχουμε τους προπονητές, διαιτητές να μας βοηθούν στους αγώνες αυτούς, παρακαλώ πολύ για άλλη μια φορά τους αθλητές να βλέπουν τον αγώνα σαν μια γιορτή και θα περάσουμε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι, ευχαριστώ τους χορηγούς όλους που μπορείτε μέσα από την συνέντευξη αυτή να τους φωτογραφίσετε με τα μπάνερ τους οποίους έχουν. Την οικογένεια Γκέλη επίσης, είπαμε πρώτα απ' όλα τους χορηγούς και ευχαριστούμε και εσάς πολύ που κάθε χρόνο μας βοηθάτε και στηρίζετε την εικόνα προσπάθεια και τη φωνή σας σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το πρόγραμμα, για το πρόγραμμα των αγώνων θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις μέσα από τα μέσα ενημέρωσης που και εσείς εκπροσωπείτε, το Facebook και την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. Από αύριο το απόγευμα λογικά θα αναρτηθεί το πρόγραμμα σύμφωνα με τις συμμετοχές που μέχρι και σήμερα έχουμε κατατεθεί. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και του χρόνου να είμαστε. Επισημάνουμε και κάτι, αν γίνεται, ότι επειδή είναι και καύσωνος και τα λοιπά στις ημέρες, θα υπάρχει κάλυψη ιατρική. Βεβαίως, όπως κάθε χρόνο, θα έχουμε ιατρική κάλυψη, θα έχουμε τους εθελοντές φυσικοθεραπευτές της Πρέβεζας, που μπορούμε να τους αναφέρουμε και τώρα, που είναι ο κύριος Καβάγιος, ο κύριος Φονταράς, ο κύριος Αμάρντος και ο κύριος Ζήσης. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγγνώμη παράληψη που δεν τους ανέφερα πριν. Θα υπάρχει απεινιδωτή στο χώρο. Έχουμε κάνει ενημέρωση στο ΕΚΑΒ να είναι σε ετοιμότητα για πάνω ενδεχόμενο και μακριά από εδώ. Επίσης θα είναι εθελοντές γιατροί και θα είναι και ο αγαπημένος φίλος της Πρέβεζας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος, από το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, που κι αυτός όπως κάθε χρόνο παίρνει την άδειά του μόνο και μόνο για να είναι εδώ. Και θα γίνει προσπάθεια όλα τα μάτς να τραβηχτούν πιο πίσω, να μην έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, 6-6,5 ώρα, να το πάμε λίγο πιο αργά. Να είστε καλά.